πράγματι έχουν παρατηρηθεί δυστυχώς τέτοια φαινόμενα τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο να εμφανίζονται κάποιοι επιτίδιοι οι οποίοι επιδιώκουν να ζητήσουν και να λάβουν προκαταβολή από υποψήφιους αγοραστές ή υποψήφιους νοικιαστές, εμφανιζόμενοι οι ίδιοι σαν ιδιοκτήτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι απατεώνες. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουν τόσο οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές όσο και οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούν είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου και να ζητάνε το συμβόλαιο του εμφανιζόμενου σαν ιδιοκτήτη για να διαπιστώσουν αν ο ίδιος είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης και να μην εμπιστεύονται τα λόγια τα οποία τους λένε και τα οποία στην ουσία τους παραπλανούν. Επίσης, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να δίνουν αφενός, να ζητάνε μάλλον τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, έστω και την επίδειξη της ίδιας της ταυτότητας του ιδιοκτήτη, όπως και επίσης θα πρέπει να προσέχουν και από την άλλη πλευρά οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια σε ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, υποψήφιους ενοικιαστές, καθώς έχει παρατηρηθεί και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης όπως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, να εμφανίζονται επιτίδιοι σαν υποψήφιοι ενοικιαστές, να δίνουν ένα ενίκιο μπροστά ή δύο ενίκια και στη συνέχεια να μην ξαναδίνουν ενίκιο με αποτέλεσμα να χρωστάνε ενίκια στους ιδιοκτήτες και αυτοί στη συνέχεια να πρέπει να στραφούν δικαστικά για να αποβάλουν τους ενοικιαστές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συντάσσουν ιδιωτικό συμφωνητικό μισθωτήριο με υπογραφές, δηλαδή να πέφτουν υπογραφές σε χάρτινο μισθωτήριο και όχι στο φερόμενο ηλεκτρονικό μισθωτήριο που χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρονικό μισθωτήριο από πολλούς. Θα πρέπει λοιπόν εκτός από αυτό να ζητάνε πάντα την ταυτότητα του υποψήφιου ενοικιαστή και επίσης να μην λαμβάνουν καμία προκαταβολή αν πρώτα δεν πέσουν υπογραφές σε χάρτινο μισθωτήριο και αφότου γίνουν όλα αυτά και πάρουν τα χρήματα, την προκαταβολή, την εγγύηση και το ενίκιο που θα δώσει ο ενοικιαστής και αφού βεβαιωθούν ότι αυτός είναι ο ενοικιαστής, τότε θα δώσουν το κλειδί στον ενοικιαστή. Συνεπώς εδώ το μότο είναι πολύ απλό και είναι λεφτά, κλειδί, χαρτί ταυτόχρονα και το ρεύμα να είναι κομμένο ούτως ώστε ο υποψήφιος ενοικιαστής να είναι στη συνέχεια αυτός ο οποίος θα κάνει τη σύνδεση του ρεύματος. Τώρα όσον αφορά τις αγοραπολισίες ακινήτων, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί καθώς οι επιτίδιοι οι οποίοι εμφανίζονται σαν ιδιοκτήτες πολλές φορές εμφανίζονται σαν ιδιοκτήτες και λένε ότι θέλω να μου δώσεις μία προκαταβολή οποιοδήποτε ποσού, είτε μπορεί να είναι 2.000 είτε 5.000 ευρώ και θα χάσει ο υποψήφιος αγοραστής το ακίνητο, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επισφαλές και ο μόνος τρόπος κατοχύρωσης είναι είτε μέσω ενός προσυμφώνου, όπου βέβαια με το προσύμφωνο θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι αγοραστές ότι δεν αποκτούν την κυριότητα του ακινήτου, και η κυριότητα του ακινήτου αποκτάται με το οριστικό συμβόλαιο που θα καταρτιστεί στο συμβολαιογράφο την ημέρα που θα υπογραφτεί το συμβόλαιο. Γιατί υπάρχει περίπτωση ο ενδιαφερόμενος και εμφανιζόμενος σαν πολιτής, είτε αυτός είναι στην πραγματικότητα πολιτής, να μην μπορεί ποτέ να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα ή φορολογική ενημερότητα λόγω οφειλών προς το δημόσιο ή σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και το ακίνητο για πολεοδομικούς ή νομικούς λόγους, είτε επειδή μπορεί να έχει κάποια προσημείωση ή κάποια υποθήκη, να μην μπορεί να μεταβιβαστεί ποτέ, είτε να υπάρχει πρόβλημα στο ότι μπορεί να έχει κάποιο κτίσμα και το κτίσμα αυτό να μην μπορεί να τακτοποιηθεί, οπότε δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί, καθώς όπως γνωρίζουμε η ταυτότητα κτηρίου, που είναι ένα απαραίτητο έγγραφο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, υπάρχει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό και μέσα σε αυτό το δικαιολογητικό βεβαιώνει και ο μηχανικός ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο κτίσμα. Συνεπώς δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί το ακίνητο. Άρα εφιστούμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου την προσοχή τόσο στους υποψήφιους αγοραστές όσο και
στους υποψήφιους νοικιαστές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.